Ωραία. Το σχέδιο Ακρίτας, φαντάζομαι, είχε καταρτηθεί μετά την τουρκοκυπριακή ανταρσία. Ναι. Θέλω να σταθούμε πάλι σε αυτό το θέμα, γιατί ο Τεχτάς το παρουσιάζει ως το σχέδιο εξόντωσης, εξολόθρευσης των Τουρκοκυπρίων. Ποιος ήταν κατ' ο συντάκτης του σχεδίου αυτού, κύριε Πρόεδρε? Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Εγώ ξέρω ότι το σχέδιο συντάχθη, αλλά ποιος ήταν ο αρχικός συντάκτης, δεν έχω μάθει ποτέ. Προνοούσε όντως την εξόντωση των Τουρκοκυπρίων? Όχι. Ήταν αστείο να νομίζουμε ότι θα εξοντώσουμε 130.000 Τουρκοκυπρίους. Το σχέδιο ήταν μάλλον για την κατάληψη των περιοχών, για να αποκλείσουμε την διχοτόμηση. Δεν ήταν για να... Δηλαδή, εάν εννοούμε την εξόντωση, είναι ότι θα κάνουμε γενοκτονία. Τέτοια πρόθεση, τέτοιο σχέδιο δεν υπήρχε. Το σχέδιο όμως προέβλεπε ότι δεν θα αφήναμε τη μετακίνηση πληθυσμών και δεν θα αφήναμε περιοχές να είναι υπό την ένοπλη επιρροή της οργανώσεως των Τουρκοκυπρίων, για την οποία γνωρίζαμε πάρα πολλά.